Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, ρε Στέργιο? Είναι 12 και 4 το φίλε. Καλημέρα. Είναι καλησπέρα. Για πάρα πολλούς. Είναι καλησπέρα. Για ποιους είναι? Δευτέρα, δηλαδή Δευτέρα. Ωραία. Εργάσιμη μέρα. Καλό είναι αγάπη να αφήνουμε κανένα από τους τύπους. Για ποιον είναι καλημέρα? Ποιος το λέει ότι είναι μετά τις 12 απαραίτητα? Γιατί, καλησπέρα. Γιατί, Στέργιο, έτσι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν σηκωθεί μόλις τώρα. Ποιος? Ποιος? Ούτε φοιτητές. Καλά. 12 και 4. Ε, τι κάνεις, ρε φίλε, στη ζωή σου δηλαδή? Εκτός που δουλεύεις βράδυ. Okay, καλή εβδομάδα και καλό μήνα όλα μαζί. Ναι, και καλό, ναι, και καλό μήνα. Ναι, τρεις του μήνα σήμερα βέβαια, αλλά ήταν Σαββατοκύριακο, οπότε εντάξει. Και καλά Χριστούγεννα. Τι γίνεται, Στέργιο, σου λείψαμε. Ευτυχισμένος νέος έτος. Σου λείψαμε. Πάρα πολύ. Σου λείψαμε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το μαγνητάκι το πήρες όμως. Τέλειο. Το αποθεώνεις. Τέλειο, ναι. Είναι το καλύτερο που έχεις ζήσει στη ζωή σου? Μέσα στα 5 καλύτερα. Τουλάχιστον. Νούμερο 2. Νούμερο 3. 4. Σε λίγο το πας στο 10. Όχι, όχι. Φέρ' το πίσω. Όχι, δεν το φέρνω. Α, εντάξει. Είναι δικό μου πλέον. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24. Χωρίς σταυροκόλικα σήμερα. Στο νούμερο 107 και 4 θα τον έχουμε σε 10 λεπτά το Σταύρο. Τον ρίξαμε μεραξίπτωτο, να ξέρεις. Υπολογίσαμε πώς το καλό είναι η Λαμία τώρα. Εδώ. Πήγε ο Σταύρος. Εντάξει. Θα τον δει αύριο η Θεσσαλονίκη και το σπίτι του. Λογικά. Και εμείς φαντάζομαι. Λογικά. Εντάξει. Να ξέρεις, Σταύρος, σε προετοιμάσεις θα κάνουμε συζήτηση στα αγγλικά. Γιατί ο Σταύρος τώρα τα τιμάει τα αγγλικά αυτές τις μέρες. Ανέκαθεν το είχε. Το αγγλικό, οπότε είμαι σίγουρος. Και οι λίγες αγορές που έκανε στο Λονδίνο ο Σταύρος. Αλλά εντάξει. Ας μας τα πει αύριο. Είναι στη Λαμία όμως, έχει παιχνίδι σήμερα, 7:30. Ναι. Θα τα ακούσουμε σε περιγραφή Σταυροκόλικα, εννοείται. Να είναι αύριο και να μπορεί να μας απαντήσει. Ναι. Όχι σαν κάποιους άλλους που κάνουν μονολόγους και αναφέρονται σε κάποιον και ο άλλος δεν είναι στο στούντιο. Σωστό. Πολύ σωστό. Είναι και επίκαιρο. Και εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Σωστό. Θα είναι εδώ αύριο ο Σταύρος, θα μας πει για τα ψώνια του. Εκεί θα τα πούμε, μπράβο. Να έχει και αντίλογο το θέμα. ΕΡΤ είναι σήμερα το παιχνίδι, έτσι. Στην ΕΡΤ, ναι, στις 7. Και μισή. Στο καταπληκτικό ΔΑΚ Λαμίας. Αυτό το στολίδι. Ήσουν δεν πέρσι, το λες γήπεδο, ναι, ήμουνα. Εντυπωσιακό. Ξέχασα την εμπειρία. Ήταν στα κορυφαία. Ναι, μέσα στα 3 κορυφαία. Αυτό τη. Τη Βέρεια. Το Αγρίνιο. Άλλο στολίδι. Όχι, εντάξει, Αγρίνιο πιστεύω καλό. Το Αγρίνιο είναι πάρα πολύ καλό γήπεδο. Σαν περιοχή δεν είναι τόσο και ωραίες κερκίδες και ωραίο και απ' έξω ο χώρος. Έχει κάνει μια πλατεία γύρω από το γήπεδο ο Κοστούλας. Και τα δημοσιογραφικά και οι κερκίδες και τα κηλικεία. Γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Ίσως το πιο όμορφο της επαρχίας. Ναι. Ίσως, ναι. Ανεβάζει τον πύχη. Ναι. Της Λαμίας δεν είναι από τα πιο ωραία της επαρχίας. Στη Λαμία είναι που είχε γίνει το σκηνικό με κάποιο συνάδελφο. Με τον συνάδελφο, ναι. Που ξέφυγε λίγο στον κολ και έβρισε λίγο τους Λαμιώτες και. Κοντέψανε να μας λιντσάρουνε. Αλλά ευτυχώς πέσαμε σε φιλήσικους ανθρώπους που δεν είναι η βία στο αίμα τους. Δηλαδή αυτό, αν ξέφυγε του συναδέρφου στη Λάρισα, ας πούμε. Θα είχαμε τράβαλα, ναι. Ναι. Δεν σου μιλάω για. Καραϊσκάκι, Λεωφόρο, ΟΑΚ κτλ. Σου μιλάω για ένα γήπεδο επαρχίας. Πιστεύω ευτυχώς καλό, το είπε στη Λαμία και όχι στη Λάρισα. Καλό είναι να γίνονται αυτά για να υπάρχει λίγο ένταση, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι όλα μια ευθεία γραμμή. Να έχουμε κάτι να θυμόμαστε, γιατί το γήπεδο της Λαμίας δεν θα το θυμόμασταν αλλιώς. Τα δημοσιογραφικά. Με τίποτα. Υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Όρθιος δεν βγάζεις. Ο Σταύρος λέει θα παγώσει κιόλα σήμερα. Οριακά θα κάτσει. Ωραία. Αν πάει νωρίς. Κωμικό παιχνίδι, εντάξει. Στο φινάλε τη αγωνιστική, όπου είχαμε. Την απώλεια του Ατρόμητου στη Ριζούπολη. Δεν το περίμενα το αποτέλεσμα, να σου πω την αλήθεια. Να κόψει βαθμός. Ούτε ο Ατρόμητος το περίμενε, ούτε κανένας το περίμενε. 1-1 ο Ατρόμητος. Περίμενα να το πάρουμε με τη σειρά, λοιπόν. Λάρισα Πανιώνιος 4-2. Α, και αυτό ήταν πολύ. Δεν ξέρω, δεν ήταν τόσο αναμενόμενο. Στην αντίληψη του Κωνσταντίνου Τσιμιτζόγλου, πολύ ωραία ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια. Αθλητική, πόπο, με ήθος. Ναι. Να τον χαίρονται ορισμένοι. Δύο είναι αυτά στην αγωνιστική. Αυτό και το tweet της ΠΑΕ Άρης, το είδες? Όχι, δεν το είδα. Να σου το δείξω. Γιατί δεν διαβάζεις. Δεν ακολουθώ. Μήνα. Δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν ακολουθώ. Ούτε εγώ ακολουθώ, Αριστεργιό, αλλά εμφανίστηκε παντού. Θα σου το δείξω. Δεν το είδα εγώ. Έχουμε από όλους μήνες Ατρόμητος 1-1. Πας για ένα όφι 1-1 με γκολ Κλάους. Μετά ναι. Από ούτε θυμάμαι πόσο καιρό. Είναι η αλήθεια. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 0-2. Άρης Παναθηναϊκός 1-1. ΑΕΚ Ξάνθη 2-0. Και σήμερα από όλους μήνες ΠΑΟΚ. Από όλους μήνες λέω. Λαμία ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Πανετολικός. 7 του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, 7.5. Πώς μου κόλλησε εμένα ότι πέσαμε 7.5. Όχι, 7. Ναι, 7.5 είναι του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό. Τον ΠΑΟΚ τον ενδιέφερε η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος γκέλαρε, αλλά μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ στο συν 7 από τον Ατρόμητο. Θα παραμείνει, εφόσον κερδίσει, στο συν 12
από την ΑΕΚ και στη χειρότερη θα μείνει στο συν 6 από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα γκελάρει ο Ολυμπιακός, μου φαίνεται κομμάτι δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση πρέπει να φύγει νικητής από τη Λαμία. Η ομάδα είναι, νομίζω, απερίσπαστη σε αυτά που πρέπει να κάνει. Είναι όλοι διαθέσιμοι. Εντάξει, γιατί γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα γύρω από την ομάδα. Ο καθένας, και δεν αναφέρομαι σε οπαδούς του ΠΑΟΚ ή σε ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μιλάω στους υπόλοιπους, θεωρώ εγώ ότι κάνει ό,τι μπορεί από το μετερίζει του για να αποσανατολίσει την ομάδα. Εντάξει. Το θέμα, παιδιά, του ΠΑΟΚ δεν είναι... Το βασικό θέμα δεν είναι τι δήλωσε ο Κονέ ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι να κερδίσει τη Λαμία και να παραμείνει μόνος πρώτος και με τις διαφορές που είπα από τις υπόλοιπες ομάδες. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό. Εντάξει. Όταν ο κάθε Κονέ κάνει τέτοιες δηλώσεις, δεν πειράζει. Εντάξει. Το παραμύθι της ΑΕΚ είναι γνωστό, είτε μιλάει ο Μελισανίδης, είτε μιλάει ο Κονέ, είτε μιλάνε άνθρωποι της ΑΕΚ, είτε μιλάνε οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλη επιχειρηματολογία. Υπάρχει αυτό ότι κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι είσαι το Σαββίδι. Το έχουν μάθει το παραμυθάκι όλοι. Το έμαθε και ο Κονέ φυσικά, ο οποίος πέρσι ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι με άνωθεν εντολή η ΑΕΚ δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Κανείς δεν κάνει λόγο για τον κόλ του Βαρέλα. Να ρωτήσουμε, ρε παιδί μου, τον Κονέ, αν ήταν κανονικό τον κόλ ή όχι. Να. Δεν έχει σημασία. Είπαμε, το παραμύθι είναι αυτό. Κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε με συν 5 και συν 2 και με άδεια τούμπα και γεμάτη τούμπα και τα ρίχνουμε όλα στον Ιβά Σαββίδη. Εντάξει, είναι αυτό που λες, Αστέρια, τώρα το κάνεις στην άκρη, γιατί εσύ σήμερα έχεις ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και τους αφήνεις τη μιζέρια τους, όλους αυτούς. Ναι, γιατί εσύ αυτή τη στιγμή έχεις την ευκαιρία να μεγαλώσεις ακόμα βασίλειο τη διαφορά σου. Αυτό είναι το θέμα. Το story, το σημερινό, αυτό είναι. Τώρα, οτιδήποτε άλλο πραγματικά πιστεύω ότι είναι περιττό. Δεν χρειάζεται να προσανατολίζεται κανένας. Ο στόχος είναι το σήμερα. Είναι αυτό που λένε και ο Λουτσέσκου και που λένε όλοι. Δεν λέω ότι όλα αυτά πρέπει να κάνουμε στην άκρη, εντάξει. Γι' αυτό εκεί είπα, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό και την οργή του κόσμου για πάρα πολλά θέματα. Αλλά παιδιά, εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Όποιο κανάλι και αν ανοίξεις, όταν αναφέρεται στον Παναθηναϊκό, γίνεται πάντα μνήμα ότι ναι, και το Παναθηναϊκό, αν δεν είχε τους μείον 6 κτλ. Κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Να ακούσεις για τον Πάοκ το μείον 2, δεν θα το ακούσεις πουθενά. Λες, ο Πάοκ ξεκίνησε την φετινή χρονιά χωρίς αφαίρεση βαθμών. Είπαμε, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, να κάνει η ομάδα τη δική της και τους αφήνει στη μιζέρια τους. Δεν περιμένεις από κανέναν να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο στον Πάοκ, πιστεύω πλέον. Δηλαδή, έχουν δείξει όλοι ότι είναι. Χωρίς να θέλουμε να λαϊκίσουμε, είναι απέναντι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν περιμένεις από κανέναν να πει καλό λόγο. Ακόμα και τώρα βρίσκουν να πούνε κάτι. Οπότε, αν μπει στο τρυπάκι να ασχοληθεί με αυτό, χάνει το δικό σου στόχο. Αυτή τη στιγμή είσαι καλά στο πρωτάθλημα. Είσαι πρώτος, έχεις διαφορά, έχεις την ευκαιρία να την αυξήσεις ακόμα περισσότερο. Δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα κάθε αγωνιστική. Και την προηγούμενη είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού στον Ατρόμητο. Ναι. Ορισμένοι συνεχίζουν και λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Okay, που έχουν δημόσιο λόγο. Διαιτησίες βλέπουμε κάθε αγωνιστική. Είδαμε και χθες γιατί οι Έλληνες διαιτητές πρέπει να πάνε σπίτια τους. Ναι. Εντάξει. Ανακαλύπτει και ένα χέρι. Ούτε Κομίνης, πόδι, ούτε ναι. Τζοβάρας, ούτε δεν ξέρω τι άλλο. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Ξεκάθαρα. Και αν δεν είναι σίγουρος ο Τζοβάρας, αν χτύπησε στο πόδι ή στον ώμο ή στο χέρι ή στον αστράγαλο του Γιόχανσον, ας συμβουλευόταν τον επόπτη του. Μα ο επόπτης τον εκθέτει. Προφανώς και ο επόπτης δεν έχει ιδέα. Μα δεν έχει. Φαίνεται κιόλας. Ακόμη και στο πλάνο φαίνεται. Αν πάρουμε το καλοπροαίρετο σενάριο ότι όντως δεν είχε δόλο ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα... Αν είχε δόλο να πάει σπίτι του, αν είναι ανίκανος να πάει σπίτι του. Και τώρα τι λες, Αστέρια, να πούμε για μία ακόμη φορά το αυτονόητο ότι αν υπήρχε το VAR, ας πούμε, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Να το πούμε για 28 φορά. Δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει VAR. Αυτό να το πούμε άλλη μία φορά. Πλην του ΠΑΟΚ δεν το θέλει κανένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι δεν λένε κάτι άλλο, απλά λένε ψέματα. Δεν το θέλει το ΒΑΡ κανένας πλην του ΠΑΟΚ. Που το έχει αποδείξει έμπρακτα. Ναι, ναι. Τι άλλο να κάνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ούτε στο τελικό του κυπέλου θα δούμε ΒΑΡ. Που η εφαρμογή έχει πάει από Σεπτέμβριο σε Δεκέμβριο και από Δεκέμβριο σε Απρίλιο και Απρίλιο μπορεί στο Μάιο. Ναι.
θα δούμε. Και δεν είμαι σίγουρος αν θα μπει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είπαμε, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Είδες τι ωραία έσβησε όλο αυτό με τα επεισόδια της ΑΕΚ. Μέσα σε δύο μέρες. Ναι. Μπες στα 500 ελληνικά site και δεν ξέρω πού άλλο θες να μπεις και πες μου αν βρεις ένα άρθρο για το... ή μια κριτική, ένα σχόλιο για τα έκτροπα που παίρνουν στο ΆΚΑ. Ούτε υφυπουργούς ακούσαμε, ευαίσθητους. Τι θα πούμε στα 18χρονα. Ο ευαίσθητος ο υπουργός, ο υφυπουργός. Ούτε άρθρα επί 30 μέρες ότι ντροπιάζει η ΑΕΚ την Ελλάδα στην Ευρώπη. Πέρασαν έμακτα, μια χαρά, σχολιάζαμε μια μέρα, δεύτερη μέρα έσβησε το θέμα, τρίτη μέρα εξαφανίστηκε. Θα διαβάσεις τώρα για το μεγαλείο του Λιβάγε και το μέταλλο της πρωταθλήτριας, η οποία κέρδισε 2-0 την Ξάνθη, μεταξύ συγγενών και φίλων. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Αυτά σε κάποια στιγμή στην πορεία βγαίνουν, εσύ, Σταριό. Βλέπεις τι γίνεται. Στην ΑΕΚ στο τέλος δεν θα μείνει παίκτης για παίκτης. Τι να πεις. Να κάνεις, να σταθείς σε κάτι άλλο. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει, εντάξει. Έχουν καταλάβει όλοι το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι αυτό το χάλι και γιατί θα ακολουθήσει ακόμα περισσότερο χάλι. Οκ. Να κάνει και πάω την δική του δουλειά. Ακριβώς. Χωρίς να κλείνει τα μάτια σε οποιοδήποτε παραφωνίε ή οποιοδήποτε προκλήσεις. Να κάνουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ τη δουλειά τους. Και το σημαντικότερο είναι να κάνει η ομάδα την δική της. Να πάρει ένα ωραίο διπλό μέσα στη Λαμία. Μετά έχει τη Λάρισα. Να πάρει και μια ωραία νίκη με τη Λάρισα. Να δει τι θα κάνει στο Europa League. Να συνεχίσει με νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελο μέχρι τον Δεκέμβριο. Και άσε όλους τους άλλους στη μιζέρια τους. Και στη δουλειά που πληρώνονται να κάνουν. Είτε μιλάμε για δημοσιογράφους μέσα εισαγωγικά, είτε μιλάμε για παράγοντες, είτε μιλάμε για πρώην παίκτες που έχουν ξεμείνει από ομάδες και προσπαθούν να βελτιώσουν την έξωθεν καλή μαρτυρία ή να ανοίξουν πόρτες και πάλι στην ΑΕΚ, δεν ξέρω. Okay. Δεύτερον, και είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Λουτσέσκου. Έξι αγώνες είναι, έξι τελικοί. Το θέμα είναι όλο το μυαλό να είναι εκεί. Να τελειώσει ο ΠΑΟΚ το πρώτο γύρο όπως το ξεκίνησε και όπως το συνέχισε με νίκες. Να πάρει την δική του διαφορά και από εκεί πέρα άσε τους άλλους να λένε. Τι μπορούν να κάνουν με το να λένε. Το θέμα είναι τι γίνεται στο γήπεδο. Σήμερα πάω και έχει έναν αγώνα πάρα πολύ σημαντικό. Πώς νομίζουν ότι θα είναι αγώνας εύκολος? Όχι, απλά γελούνται. Μα καταρχάς η Λαμία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και πέρα από την προηγούμενη αγωνιστική με τον Πανιόνιο που πάλι ήταν καλύτερη και δεν πήρε το αποτέλεσμα, έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Το αν θα κάνει το μάτσο πάω και εύκολο είναι άλλη ιστορία. Που μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολο. Να βάλει πρώτο ένα γκολ, να βάλει και ένα δεύτερο και φυλάκια. Ναι. Στη συμπαθέστατη Λαμία. Λοιπόν, που δεν έδωσε και πάλι εισιτήρια. Ναι, είναι και αυτό. Και φέτος. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά και με Σταύρο. Ναι. Να πούμε λίγο τα του αγώνα. Θα έχουμε και μια συνέντευξη μετά, έτσι. Θα έχουμε και μια συνέντευξη. Ναι, στη δεύτερη ώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω. Mm-hmm. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον Σταύρο Κόλκα να δούμε. Έφτασε το παιδί μας στη Λαμία, είναι καθοδόν. Είναι κάποια στάση για φαγητό, είναι και ώρα φαγητού, αγάπη, μια παρά. Ναι, αλλά επειδή. Είναι για καφέ, τι γίνεται, πού είναι. Επειδή είναι τέρμα επαγγελματίας, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι ήδη θα είναι κοντά στο γήπεδο για να μην αργήσει. Μπορεί να είναι μέσα ήδη για να πιάσει θέση, γιατί είναι λίγες οι θέσεις. Λοιπόν, να πω λίγο πριν μιλήσουμε με τον Σταύρο, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα, φαντάζομαι. Εκτός αν είναι σε κάποιο σημείο της Εθνικής που δεν έχει δίκτυο. Και αυτές οι ideas, το 99% κάλυψη, είναι από τους μεγαλύτερους παπάδες που υπάρχουν. Έξαλλος. Εντάξει. Λοιπόν, να πω λίγο ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λάρισα. Την Κυριακή. Ναι. Την Κυριακή. Λοιπόν, 7,5. FM κενό ονοματεπώνυμο. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Οκ, σήμερα παιχνίδι με τη Λαμία, αλλά... Δίνουμε 5 εισιτήρια σήμερα, θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο, για το παιχνίδι της Κυριακής του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή να ακούσουμε τον Σταύρο, να μας πει από πρώτο χέρι τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα στη Λαμία. Λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο. 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 Σας έλειψα. Πάρα πολύ. Είσαι στη Λαμία για να πιάσεις θέση από τώρα, να υποθέσεις το γήπεδο μέσα. Ή όχι. Σταύρο, θα μιλήσουμε ελληνικά ή αγγλικά, θεωρείς?
Άντε ρε, άντε ρε. Ας μιλήσουμε ελληνικά, εγώ λέω, για να καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Αγάπη και πέρασες καλά στην Αγγλία. Ναι, πέρασα φανταστικά. Φανταστικά. Boss, how are you? Μίλα κανονικά. Έρα, ξέρεις ότι η αγαπημένη λέξη του Σταύρου στην Λονδίνο ήταν το animals. Έχεις κάνει κράτηση για τα δημοσιογραφικά ή θα πας έτσι? Πήρα να ζεις, ναι. Ωραία. Με ένα viewers λαϊκό, μην είμαστε. Έτσι, έτσι. Πάει αυτό, εντάξει, τελειώσαμε. Τι παιχνίδι περιμένεις, Σταύρο? Τι παιχνίδι περιμένω, 11 με 11. Ωραία. Λογικά, ναι. Στην αρχή πήγαμε χρονοτάπητα. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν τους δικούς τους στόχους. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Στα 300 μέτρα δεν κάνουμε αριστερά. Α, όχι. Έχουμε ένα GPS το οποίο μας έχει καλύψει. Το καταλάβαμε. Ωραία, μας θέλουν που να είναι. Ναι. Εντάξει, θα το πω. Ουσιαστικά έχει νόημα να στόχο το πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να πει πολύ δυνατά. Από την άλλη, η Λαμία είναι μια ομάδα πολύ βελτιωμένη με το χάβος του τιμόνι. Δεν είναι δηλαδή η Λαμία που ξεκίνησε με τον Πάπη του Τενέ, που κάποιος άνθρωπος πήγαινε να τη δει και ήθελε να πεθάνει κάποιος στο 70. Εντάξει. Εντάξει, ο Πάοκ δεν έχει απουσίες. Ο Πάοκ είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού, οπότε εξαρτάται τα πάντα. Το πόσο αποφασισμένος θα είναι, το πόσο αποτελεσματικός θα είναι, το πόσο συγκεντρωμένος θα είναι. Όλα εξαρτάται από τον Πάοκ. Το θέμα είναι ότι κανένα παιχνίδι δεν το κερδίζεις χωρίς να παίξεις. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή θα είναι η κατάσταση σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Και ο στόχος είναι κάθε Κυριακή που περνάει να διατηρεί την απόσταση να την αυξάνει από τους αντιπάλους του και να φτάσει στο τέλος να πιει νερό. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι συγκλονιστικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο των αγροθήματων. Νομίζω ότι θα πάμε σε μια ενδεκάδα με Πασχαλάδη κατά τα δοκάρια, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Κάνιας, Μαουρίτσιο, Πέλκας μπροστά τους, Λιμνιός, Μπίσης, Βαρύ, Κατουρί, στα αριστερά για τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς στην κορυφή της επίδοσης. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι ο πιο κομβικός παίκτης του ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα. Τα ποσοστά τα εκπαιδευτικά του είναι αυτά που μας δίνουν την άνεση να είμαστε στο συνέξι αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα και αυτός θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει από την Λαμία. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία το παλεύει, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που είναι βελτιωμένη, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που έχει στόχο τη σωτηρία. Μια διαδικασία όχι και εύκολη της φετινής σεζόν. Δεν ξεκίνησε καλά και θέλει να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος. Μπαίνει και σε μια σειρά και αυτή δύσκολων αγώνων ξέρει ότι πιθανότατα στα επόμενα τρία πολύ δύσκολο να πάρει κάτι, γιατί έχει πάω κάικο Ολυμπιακό. Είναι αυτή η σειρά, όπου μπαίνουν όλες οι ομάδες ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα πάντα εξαρτώνται από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση. Το Stamford Bridge είναι, πώς το λένε, παρελθόν. Εκεί ξεκουράστηκαν και οι παίκτες που είναι πιο γρήγοροι από τους υπόλοιπους, δηλαδή ο Κάνιας και ο Πέλκας. Δεν πήρανε πολύ χρόνο, κάνιας καθόλου, ο Πέλκας λίγο, ναι. Λίγο, άρα είναι φρέσκοι και μπορούν να δώσουν την ταχύτητα που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να διασπάσει μια καλά οργανωμένη άμυνα. Όλες οι ομάδες του ΧΑΒ είναι καλά τακτικές, ναι. Τακτικά. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την καλύτερη ποιότητα που έχει και την μεγαλύτερη ταχύτητα σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που έχει βέβαια στον ΦΟΡ. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός φέτος. Και μας δίνει την αίσθηση ότι εύκολα ή δύσκολα θα βρει τον τρόπο. Προτιμάμε το εύκολα. Είναι ξεκάθαρα, πιο... ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μια εύκολη νίκη. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μια νίκη που θα του, χωρίς να ξοδέψει πολλή ενέργεια. Γενικά όλες οι λεπτομέρειες θα παίξουν τον ρόλο τους. Ακόμη και ένα παιχνίδι ψηλής έντασης μπορεί να σου στελήσει την ισορροπία. Αν έχεις τη δυνατότητα να το πάρεις εύκολα, καλά είναι να το πάρεις εύκολα. Αν όχι, θα πιεστείς και αυτό το πράγμα μπορεί να σου φέρει και άλλα στοιχεία στη συνέχεια. Αρνητικά. Ναι, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι έχει δώσει συνοχή ο Χάβος, έχει δώσει μαχητικότητα. Έχει δώσει... Και δεν έχει κακούς παίκτες
η Λαμία. Ξεκάθαρα. Και έμπειρους έχει και ποιοτικούς έχει. Εντάξει, τηρουμένο των αναλογιών. Τηρουμένο των αναλογιών έχει μια χαρά ρόσκα. Ναι. Και με χάφα αποδίδει κιόλας. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ένα επίπεδο πάνω και πρέπει να το αποδεικνύσει κάθε αναμέτρησή του. Θα επέλεγες Μπίζες Βαρσταύρο ή Ελκαντουρίαν στο χέρι σου? Όχι. Όχι. Ζαμπά. Α, θα έβαζες Λιμνιό Ζαμπά δηλαδή? Ναι. Αν και το Βιερίνιο Ζαμπά Πρεστέρα δεν έχει δουλέψει καθόλου, είναι η αλήθεια. Σωστό. Αν ξέρεις, ναι, νομίζω ότι στο Μπόρισοφ έπαιζε ο Τόσκα. Δεν έπαιζε ο Ζαμπά. Mm-hmm. Δεν έπαιζε ο Βιερίνια. Ναι. Και βρήκε λίγο χώρο ο Ζαμπά σαν αριστερός και θέλει να κάνει ζημιά. Δεν ξέρω, ο Μπίσες Βαρ είναι ντεφορμέ, ο Καντουρί είναι λίγο... Ναι, μεν προσφέρει πράγματα στον προπονητή, αλλά και αυτός ξέρεις είναι με τις ώρες του. Γενικά δεν έχει αποτελεσματικότητα. Ο ΠΑΟΚ γενικά δεν παίρνει νούμερα από την πίσω ζώνη από τον Πλεγιώτης. Δηλαδή αν θέλουμε να υπάρχει αυτή η διάρκεια, δεν μπορείς να ποντάρεις πάντα στο ότι ο Πλεγιώτης θα έχει ένα σταδίο. Πρέπει να βρει κολοπέλκας, πρέπει να βρει κολολιμνιός, πρέπει να βρει κολομπίσες, βαροκαντουρί, όλοι όσοι παίζουν ζαμπά. Δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ χαμηλά νούμερα στην τριάδα πίσω από τον Πλεγιώτης. Εκεί αν θέλουμε να δούμε μια αδυναμία, γλιτώνει βέβαια γιατί η αμυντική του συμπεριφορά σαν ομάδα είναι καλή, αλλά θα χρειαστεί και νούμερα από εκεί, εντάξει. Ναι. Στο προηγούμενο σκόραρε ο Πλεγιώβιτς με τον Μαουρίτσιο, στο παραπροηγούμενο ξέρω εγώ σκόραρε άλλος, που δεν ήταν από την πίσω ζώνη. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει λίγο πάω να βρει νούμερα και από αυτούς. Και πρέπει να πιεστούν τα παιδιά. Στην περίπτωση του Πέλκα, ο Πέλκας κάνει τρομερή δουλειά, εντάξει. Και πολλά τρεξίματα. Κάνει τρομερή δουλειά. Χρειάζεται και νούμερο όμως, αυτό που είπες. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Χρειάζεται νούμερο. Όταν όμως ξοδεύει ενέργεια συνεχώς για να πιέσει, θα πρέπει να βρει μια ισορροπία πώς αυτή η ενέργεια που ξοδεύει δεν θα είναι αρκετή για να μπορέσει να έχει και αποτελέσματα στην τελική προσπάθεια, την τελική πάσα. Ναι, τον κρατάει εντάξει. Πιο μακριά από την τελική προσπάθεια όλο αυτό. Δεν είναι μόνο τον κρατάει, δεν έχει ανάσεις. Δηλαδή. Ναι. Είναι λογικό. Είναι, ναι. Δηλαδή μιλάμε για έναν παίκτη που στην καριέρα του τα έχει τα νούμερα. Δεν μιλάμε για τον Λιμνιό που θα δούμε αν θα τα έχει κάποτε. Ναι, και πέρσι τα είχε ο Πέλκας. Ναι, και πέρσι και με τον Τούντο τα είχε ο Πέλκας. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει δείξει δηλαδή ότι το έχει. Το θέμα είναι να μάθει να το διαχειρίζεται λίγο. Ναι, εδώ λοιπόν χρειάζεται λίγο και τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος σήμερα, φέτος με νούμερα είναι αλλού για αλλού, δεν υπάρχει πουθενά. Ο Καντουρί ποτέ δεν είχε στην καρδιά του τα σούπερ νούμερα. Μια χρονιά νομίζω ότι το Ρήνο είχε 6-7 γκολ, αυτά είναι, δεν είχε άλλη χρονιά στην καρδιά του. Άρα λοιπόν ή αυτοί θα πρέπει να μπουν πιο δυνατά στο κομμάτι αυτό, ή το καλοκαιράκι ο Πάου θα πρέπει να ψάξει έναν εξτρέμ, έναν παίκτη πίσω ζώνης με μεγαλύτερη ουσία στο παιχνίδι του. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Ωραία. Αφού σου πω. Να δώσεις λίγο προσοχή στον συνάδελφο να μην ξεφύγει και φέτος και έχουμε άλλα. Δεν ξέρω αν θα είναι ναι, κοντά σας. Ναι, να πνέξεις από κοντά να κάνεις ένα φροντιστήριο. Ναι, εντάξει. Ναι, υπάρχει κάτι άλλο από την αγωνιστική που θες να σχολιάσεις? Εντάξει, ο διαιτητής στο Άρης Παναθηναϊκός μιλάμε τώρα για φαινόμενο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Πώς να κάνεις μαντά ένα παιχνίδι χωρίς λόγο. Το οποίο παιχνίδι ήταν ωραίο, εντάξει. Ωραίο παιχνίδι, όντως. Δεν ήταν, δηλαδή το χάλασε αυτός. Από τα πρώτα σχόλια που ακούστηκαν στην κρατική τηλεόραση, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε, ευκαιρία να δείξει ο Τζοβάρας ότι μπορούν να εμπιστευόμαστε και τους Έλληνες διαιτητές. Ακούστηκε στην αρχή. Και το απέδειξε περίτρανα. Δεν σου πάνω το κομμάτι Έλληνα διαιτητή, ελπίζω να μας απασχολήσει και σήμερα με τον Τζαμούρη. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ο Τζαμούρης που μας έπαιξε στο ΠΑΟΚ Πανετολικός δεν ήταν προβληματικός. Σωστά τα λες. Απλά είναι από τον Πειραιά. Και όπως και να έχει και στη γειτονιά μια πίεση θα την έφαγε εν ώψη του Λαμία ΠΑΟΚ. Λίγο γειτόνισα, λίγο ναι. Ναι. Ο Ψιλικατζής. Λίγο η τοπική ένωση, η Ανατολάκη, Σπάθασε και αυτοί οι καλοί κύριοι. Μάλιστα. Ελπίζουμε αυτή η πίεση να μην ήταν αφόρητη και να μπορεί να την απορροφήσει. Προφανώς την ίδια πίεση δέχτηκε και πριν το παιχνίδι με τον Πανετολικό, αλλά το παιχνίδι με τον Πανετολικό στην Τούμπα δεν θα μπορούσε να κάνει δηλαδή εκεί. Δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά. Σήμερα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους έχω εμπιστοσύνη. Μπορώ μόνο αν τελειώσει το παιχνίδι να πω αυτό που είδα. Ας ελπίσουμε ότι ο Τσαμούρης δεν θα μας ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι. Ωραία, και δεν θα έχουμε κυνηγητά εδώ γύρω-γύρω στην εξωτική Λαμία. Ωραία. Δύο ερωτησούλες. Αν περίμενες
την γκέλα του Ατρόμητου και αν πιστεύεις ότι ο Πανετολικός μπορεί σήμερα να κόψει βαθμούς στον Ολυμπιακό. Εντάξει, το ποδόσφαιρο όλα τα έχουμε δει. Τώρα το Απόλλωνας Ατρόμητος, γενικά ο Ατρόμητος μου έδειξε λίγο μια ανισορροπία και τακτικά και, και ατομικά. Ήταν αρκετή, όπως το λένε, ήταν αρκετά μέτριο σε σχέση με αυτό που έχουμε δει. Δεν μπορούσε να χάσει κιόλας. Ναι. Τώρα ο Πανετολικός αν μπορεί να κάνει ζημιά, δεν μπορεί. Εντάξει, ο Πανετολικός εκτός έδρας δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος όταν αγωνίζεται ειδικά σε μεγάλα γήπεδα. Ποιοτικά έχει χαρακτηριστικά να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Αλλά και ο Ολυμπιακός τώρα πιστεύετε ότι θα αφήσει αυτό το παιχνίδι να το φύγει. Στο ρώτησα αυτό γιατί πρέπει να ζητημήσει και η Super League, πρέπει να είσαι ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που βλέπει όλα τα παιχνίδια. Πλην να αρχίσουν να ξέρει. Δηλαδή, τα καθίσει να δει, ρε παιδί μου, το Λεβαδιακό στην Τρίπολη. Ναι, το έχει αυτό το βίτσιο. Γι' αυτό σε ρωτάω, ας πούμε, για τα παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, ποιοτικά ο Πανετολικός έχει πολύ καλούς παίχτες. Και από τη στιγμή που και ο Μωράρ βάζει. Άρχισε να βάζει ο Καμαρά μπροστά. Υπάρχει αυτή η τριάδα με Μάρκους Πάολο, Μάζουρεκ και Ντίας που είναι παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα και στο ανοιχτό γήπεδο μπορούν να σου κάνουν ζημιές. Το θέμα με τον Πανετολικό καθαρά είναι η άμυνά του. Το κέντρο άμυνας κυρίως που αποτελείται σύντος από πιτσιρικάδες ή από έναν Άγκους που όταν πετυχαίνει την μπάλα βγάζει ανακοίνωση διαμαρτυρίας η εταιρεία που έχει δώσει την μπάλα σε Super League. Εντάξει. Δεν είναι και ότι πιο απλό για τον Πανετολικό να κρατήσει στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός γενικά κάνει τελικές, κάνει τέλος πάντων, δημιουργεί, έχει σοβαρό πρόβλημα στον γκολ, έχει ένα στις 12 τελικές νομίζω. Εντάξει, κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, αλλά του λείπει ο Πρίγιοβιτς. Αυτό είναι το story. Ναι. Με δύο λόγια αυτό είναι όντως. Ναι. Δηλαδή ό,τι και να λέμε. Και με την Πέτης δεν ήταν κακός κάθε άλλο. Δηλαδή και δημιούργησε. Εντάξει, θα μπορούσε σίγουρα να σκοράρει. Αλλά αυτό που λες, του λείπει μπροστά ο ψητικός και θα βάλει την μπάλα μέσα. Του λείπει ο παίκτης ο Κίλερ. Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός πάρει έναν παίχτη εκεί καλό, θα έχει καλύψει μεγάλο δεζαβαντάζ του σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Άρα και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καλύψει τις αδυναμίες του στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, είτε σε επίπεδο βάθους, είτε σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Όλα θα κρυθούν στην λεπτομέρεια, επαναλαμβάνω. Εντάξει, όλα θα κρυθούν στην λεπτομέρεια. Ότι θα πάρει. Το θέμα είναι να κάνει όσο μπορεί πιο εύστοχες επιλογές, εντάξει. Αυτό. Ωραία. Αυτό. Μην επαναπαυόμαστε ότι είμαστε μπροστά και εσύ είναι έξι κτλ. Και κάνατε φορμάζουμε χτύπα ξύλο πριν για δύο μήνες. Τι κάνουμε. Που είναι πιθανό στο ποδόσφαιρο, δεν το έχουμε δει. Ωραία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ευθυδιάσει. Συμβαίνει. Έχεις κάποιο σχόλιο για την συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μελιόπουλο. Με την Ξάνθη μάλλον για τον Μελιόπουλο. Σχόλιο που έχω να κάνω εγώ για τον Μελιόπουλο και την συμφωνία του ΠΑΟΚ είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει να στην σύθεσή του, του ανήκουν τα 6 ενδέκατα της εθνικής νέων και μιλάμε για top ταλέντα, top όλοι τους. Εντάξει, ο Μελιόπουλος δηλαδή είναι ο έκτος της παρέας που αποκτήθηκε. Το ερώτημα που θέτω εγώ δημοσίως είναι ο ΠΑΟΚ ξέρει τι να τα κάνει τα παιδιά. Έχει πλάνο. Μιλάμε για τον Λίρατζι, τον Διαμαντή, τον Μιχαηλίδη, τον Τζαούσι, τον Γαϊτανίδη, τον Δούμτσι και τώρα τον Μελιόπουλο. Έχουμε εικόνα. Τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ξέρει ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει. Πάρα πολύ καλό ερώτημα. Παίρνεις. Τους παίρνεις. Ξέρεις τι θα τους κάνεις. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Όχι από σένα. Από τον ΠΑΟΚ αν υπάρχει απάντηση. Εγώ ρωτάω. Εγώ είμαι υπέρ αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Φανατικά. Ναι. Ναι, αλλά το κάνει για να το κάνει ή να το κάνει γιατί έχει θεία. Σταύρο, αν απομονώσουμε την κουβέντα στο Μελιόπουλο, ποια είναι η εικόνα που έχεις. Γιατί έχεις, είναι σίγουρο. Ένα κορμί πολύ μπροστά από την ηλικία. Ωραία, ένα παιδί το οποίο αθλητικά
Έχει απίστευτα προσόντα. Σε επίπεδο προσωπικότητας ξέρω ότι ο Λουτσέσκου θεωρεί ότι είναι ένα επίπεδο πάνω από οποιοδήποτε άλλο παιδί της ηλικίας του. Και από εκεί και πέρα ότι χρειάζεται δουλειά τακτικά που πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα εκεί γίνεται διαφορά στο τέλος, όταν έχεις τα χαρακτηριστικά, τα αθλητικά και τα ποιοτικά. Χρειάζεται δουλειά τακτικά, απλά σε σχέση με τους άλλους 18χρονους που έχει ο ΠΑΟΚ στη σύνθεσή του, είναι ένα παιδί που έχει κάνει 3 προετοιμασίες με πρώτη ομάδα. Τα δικά μας τα παιδιά δεν έχει κάνει κανείς προετοιμασία, αν ξέρεις το Λίρατζι. Ναι. Και τον Παλογιάννη. Εντάξει. Ναι. Ο Παλογιάννης θεωρείται παίξης πρώτης ομάδας πλέον, δεν τον βάζω εκεί. Ίσως είναι θετικό. Είναι και πιο μεγάλος ηλικιακά, δεν είναι 2000 ο Παλογιάννης, νομίζω είναι 98 ή 98. Ναι, ναι. Ίσως είναι θετικό ότι είναι ένας παίκτης που τον ξέρει καλά και ο Λουτσέσκου, έτσι. Ναι, δεν είναι να έπαιξε ασήμαντο ρόλο στη μεταγραφή αυτή. Ναι. Και έχει κάνει και κολακευτικά σχόλια και στο παρελθόν γι' αυτό, νομίζω ότι τον ξέρει σε πρώτη φάση. Τον ξέρει καλά. Ναι. Το θέμα μας λοιπόν, παιδιά, είναι να ξέρουμε γιατί παίρνουμε έναν παίκτη. Ναι. Να ξέρουμε, δηλαδή για μένα το ιδανικό ποιο θα ήταν τώρα. Να έχει ο ΠΑΟΚ ήδη μια ομάδα γάμα β' εθνικής, που θα τελειώσει τη σεζόν φέτος, να πάνε 7-8 παιδιά top, ναι, να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, σε αυτή την ομάδα, με τον Τικασία προπονητή, να πάει και αυτό σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ωραία, να ανεβάσουν μια ομάδα γάμα εθνικής στη Β', ωραία, να δουλέψουν επαγγελματικά και σε κάποια φάση να φανεί η εξέλιξη των παιδιών αυτών, η εξέλιξη του Τικασία, όπως γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Ο Σολάρη πήγε στη Ρεάλ. Πού ήταν πριν? Στην δεύτερη ομάδα τη Ρεάλ, δεν ήταν? Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Αυτή η κουβέντα έχει ατονίσει, Σταύρο. Ο ΠΑΟΚ, ό,τι είχε να πει το είπε. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση ακόμα να το, ή το έχει ξεχάσει το ίδιο ο ΠΑΟΚ. Δεν κάνει κανείς κουβέντα άλλος. Πέρα του ΠΑΟΚ δεν έκανε. Ωραία, νομικά δεν γίνεται. Στην Ξάνθη είναι ο Χρήστος ο Μπίκας, πρόεδρος. Ναι. Η οικογένεια Μπίκα, πολλά λεφτά. Στην Ξάνθη είπα, συγγνώμη, στην Βέρεια. Εντάξει, κάνε μια συμφωνία με τον Μπίκα, στείλτε τα παιδιά εκεί πέρα, συμφωνήστε σε ένα πλάνο και προχωρήστε. Θα το χαλάσει τον Μπίκα να έχει 6-7 διεθνείς στη Βέρεια. Ωραία. Που είναι και φίλοι με τον ΠΑΟΚ, είναι δηλαδή. Είναι φίλοι. Έχει άριστα σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Απλά και τα παιδιά θα πρέπει να ανανεώσουν, ωραία. Πώς θα ανανεώσουν τα παιδιά όταν δεν ξέρουν ποιο είναι το μέλλον τους στον ΠΑΟΚ? Έτσι πολύ, δεν είναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα και κουβέντα ζωτικής σημασίας. Δεν είναι σημασίας. Πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι ουσιαστική είναι, κουβέντα. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε κουβέντα 2 ώρες, Σταύρο, και να μιλάμε και με ονόματα. Δεν είναι κουβέντα του 5 λεπτού. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, εντάξει, okay. Δεν είναι. Εγώ δεν έχω πιέσει ποτέ για τις ακαδημίες όσο άλλο. Αλλά όταν μιλάμε για τη φουρνιά 2000, μιλάμε για μια top φουρνιά. Top. Top. Οι 6 αυτή τη στιγμή στους 11 της Εθνικής Νέων είναι ΠΑΟΚ. Οι 4 της άμυνας. Ξέρεις σημαίνει, ρε φίλε, να μπορέσεις να καθιερώσεις 4-5 χρόνια οι 4 της άμυνας να είναι γηγενείς και να παίζουν από πολλά ποδιά μαζί. Άστο, εντάξει, είναι μια ιστορία απίστευτη. Να έχω κοντά να είμαι στόπερ και να παίζω και ο διπλανός μου. Ωραία. Να είμαστε από 10 χρονών μαζί μέχρι 30. Το κατάφερε αυτό, ξέρεις, το κατάφερε αυτό η Arsenal τότε με εκείνη την τετράδα με Adams, με Keon. Εκείνη μα, το κατάφερα. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. 20 χρόνια πέρα μαζί. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ναι. Αν δεν ήταν top παίκτες, δεν θα έκανα την κουβέντα. Είναι top. Και οι 4 πίσω στην άμυνα και ο Γαϊτανίδης. Ο Γαϊτανίδης έχει πάρει μόνος του την ομάδα και την πηγαίνει πέρα από αυτό. Στο Champions League. Τελευταία ερώτηση. Ωραία. Υπάρχει έτσι ένα ερώτημα, κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικό που γεννήθηκε. Θα έρθει ο Μελιόπουλος για να καλύψει κενό στο στόπερ αν αποχωρήσει ο Χατζηρίδης? Όχι. Μην ασχολείσαι. Είναι καθαρά επένδυση, έτσι δεν είναι? 100%. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, φίλε. Καλή συνέχεια. Άρα, θα λέμε, παιδιά. Και τα πούμε μετά. Ναι. Λοιπόν. Αυτός ήταν ο Σταύρος Κόλκας, τον ακούσετε το απόγευμα στις 7 στη μετάδοση του αγώνα της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι εκεί για τον Λίμπερο και για το ΠΑΟΚ 24 φυσικά. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα, Στέργιο. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, αφού υπενθυμίσω
ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, με τον εξής εύκολο και απλό τρόπο: FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη λίγα λεπτάκια πριν τις 2. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λάρισα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε ΠΑΟΚ 24. Ακούτε μέχρι και τις 2. Με Στέρια Αναστασιάδη και Αγάπη Γαβριλίδου σήμερα. Σταύρος Κόλκας είναι στη Λαμία για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στις 7 θα τον ακούσετε ζωντανά για την περιγραφή του αγώνα. Είπαμε λίγο πριν τα της ενδεκάδας, νομίζω, με το Σταύρο και λίγο κλίμα για το παιχνίδι. Θες να πούμε λίγο και αποστολές για να έχουμε μια προκειμένη εικόνα. Να πούμε και αποστολή ΠΑΟ και αποστολή Λαμίας, αφού πω ή μάλλον αφού υπενθυμίσω ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα στην Τούμπα, με τον εξής εύκολο τρόπο: FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε και το στέλνετε στο 54526. Έχετε ακόμα 40 λεπτά τουλάχιστον για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσετε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λάρισα στην Τούμπα, Κυριακή απόγευμα. Λοιπόν, πριν ο Σταύρος είπε λίγο μια πιθανή ενδεκάδα που υπάρχει, νομίζω ότι είναι και το λογικό με βάση και τους παίκτες που έπαιξαν στο Λονδίνο το βράδυ της Πέμπτης, ποιοι επιβαρύθηκαν περισσότερο, ποιοι πήραν κάποιες ανάσες. Από εκεί και πέρα, θέμα τραυματισμού δεν υπήρχε. Το ευχάριστο τουλάχιστον από αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν προέκυψε κάτι νέο. Μαουρίσιο, Βαρέλα, ο Καντουρί είχαν ξεπεράσει ήδη τα θέματα τους και είναι πλέον καλά, είναι κανονικά διαθέσιμοι. Οπότε ο ΠΑΟΚ ταξίδευσε στη Λαμία με 18 παίκτες, με τον Ρέι, τον Μπασχαλάκη, τον Μάντο, τον Βιερίνια, τον Τόσκα, τον Βαρέλα, τον Κρέσπο, τον Κάνια, τον Βέρμπλουμ, τον Μαουρίσιο, τον Λιμνιό, τον Πέλκα, τον Μπίσεσβαρ, τον Καντουρί, τον Ζαμπά, τον Νουάρντο, τον Πρίγιοβιτς και τον Ακπόμ. Εκτός έχουν μείνει για λόγους τακτικής ο Σιαμπάνης, ο Μαλεζάς, ο Χατζερίδης, ο Καρέλης, ο Τσάχοφ και ξεχνώ κάποιον. Και ο Κίτσιου. Ναι. Αυτή είναι. Από την άλλη, Λαμία εμπιστεύεται ο Χάβος του Σαράνοφ, Μπαντή, Βασιλαντονόπουλου, Παπαγυρίου, Αντέτζου, Αναστασιάδης, Κόντρα, Σκαρντοβέλια, Σίγμπα, Πλιάτσικα, Μπερτόλιο, Μαστούρ, Δημούτσο, Επστάιν, Μπλάζιτς, Μπαράλετς, Καραμάνο, Ρόμανιτς και Κωστίκα. Ενώ αποκλείστηκε ο δανεικός από τον ΠΑΟΚ Νίκος Μελίσσας, ο θεματοφύλακας, καθώς και η Χρήστος Καρυπίδης, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Άντρονιτς και Καραγκούνης. Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο, ότι έχει τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έχει και έμπειρους παίκτες και με παραστάσεις από τη Σούπερ Λίγκα και ποιοτικούς. Εντάξει, δεν είναι έχει... δηλαδή μια ομάδα που αν την πάρει αψήφιστα ή αν βρεθεί σε κακή μέρα, θα περάσει εύκολο απόγευμα. Έχει παίκτες που έχουν φύγει εξωτερικό και έχουν ξανάρθει τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τον Πλιάτσικα. Βλέπεις τον Σκόνδρα. Το Σκόνδρα, ναι. Βλέπεις τον Καραγκούνη που βέβαια είναι εκτός τώρα. Βλέπεις τον Καραμάνο. Δεν είναι άγνωστα πρόσωπα. Βλέπεις έμπειρους παίκτες, είναι ο Αναστασιάδης, είναι ο Επστάιν, ο οποίος και αν έχει παίξει Super League τελευταία και ακόμα χρόνια. Αντέχει ο Γερμανός. Είναι ο Μπαράλες, ο οποίος βέβαια εντάξει, ήταν καλύτερα πλέον, δεν διανύει πολύ καλή περίοδο, αλλά έχει δείξει και αυτός ότι μπορεί να δώσει πράγματα στη Λαμία. Και γενικότερα, σαν αποστολή και σαν ονόματα, δεν σου περνάει παρατήρητη, νομίζω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται η έκβαση του αγώνα από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πω κατά 100%, εντάξει, αλλά κατά 95% νομίζω ότι το αν ο ΠΑΟΚ θα φύγει νικητής σήμερα και θα πάρει άλλη μία νίκη και θα παραμείνει η μοναδική αίτητη ομάδα στη Σούπερ Λίγκα και θα διατηρήσει ακέραιες τις διαφορές από ΑΕΚ, Ολυμπιακό αν κερδίσει και θα αυξήσει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ από τον Ατρόμητο που γκέλαρε στη Ριζούπολη, εξαρτάται και επαφίεται εμπολής στους παίκτες του Ράσβαν Λουτσέσκου και στον ίδιο το Ράσβαν Λουτσέσκου. Έχει υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο και τυπική ανακοίνωση στις αστυνομίες ότι απαγορεύεται η μεμονωμένη και οργανωμένη αυτή την αηδία που ζούμε μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, για ένα παιχνίδι Λαμίας ΠΑΟΚ. Έχει παρακαλέσει, έχει κάνει έκκληση και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον κόσμο να σεβαστεί αυτή την απόφαση και να μην μεταβεί στη Λαμία, είτε μεμονωμένα είτε οργανωμένα. Νομίζω ότι θα το σεβαστούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Να πάρει η ομάδα του διπλό, να επιστρέψει και να δει τον επόμενο αντίπαλο και να αφήσει, ξαναλέω, όλους τους υπόλοιπους στη μιζέρια τους, στην εσωστρέφειά τους που υπάρχει και εκεί και να τους αφήσει να προσπαθούν να χαλάσουν το κλίμα στον ΠΑΟΚ είτε εντέχνος, είτε καμιά φορά άκομψα, είτε καμιά φορά ξεδιάντροπα, ευθέως δηλαδή, στην προσπάθειά τους να κόψουν από τον ΠΑΟΚ βαθμούς
και να πλησιάσει ο Ολυμπιακός κυρίως, γιατί η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στο φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω θα παλέψει για την έξοδό της στο Europa League, και ενώ εκκρεμεί η απόφαση της UEFA για τα επεισόδια με τον Άγιαξ, εντάξει. Ναι. Δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρξει και μια απόφαση περί αποκλεισμού από την Ευρώπη. Τέλος πάντων, αυτό δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση και σε δεύτερη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω αν έχει μετανιώσει η ΑΕΚ που θα πήγαινε στο ΚΑΣ για να φέρει στον 3 βαθμών. Και τα επειδή βγαίνουν και νέα έξοδα τώρα. Αν πήγε όντως, που ελέγχεται και αυτό. Κάτι. Το να πάει ο δικηγόρος ομάδας που πετάχτηκε μολότοφ στο γήπεδο σε ένα αγώνα του Champions League. Να πει τι, ότι στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος πετάξαν οι δικοί μας μολότοφ, πάλι, αλλά δεν είναι στην Ελλάδα δύο πραγία. Θα πει πάλι δεν είναι πράξη βίας. Ναι, στην Ελλάδα, θα πούμε στην Ελλάδα, κύριε δικαστά του ΚΑΣ, δεν είναι δύο πραγία να πετάξουμε μολότοφ. Οπότε το κάναμε και εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι ισχύει το ίδιο. Ναι. Τι όχι, δεν ισχύει το ίδιο. Δεν ξέρω όμως, περιμένει η ΑΕΚ να βγει απόφαση τη UEFA για να γίνει εκδίκαση 2-1. Ναι, δηλαδή, ναι, να μην πληρώσεις, ναι, να μην πληρώσεις δύο φορές. Γιατί το ΚΑΣ, παιδιά, δεν δίνεις 5.000 και πας, δίνεις χιλιάδες ευρώ. Κοίτα, ελέγχεται αν το έχει κάνει όντως. Ελέγχεται, φυσικά ελέγχεται. Ελέγχεται. Αν το έχει κάνει, ίσως και θα το έχει μετανιώσει με όλα αυτά που βγήκαν στην πορεία. Γιατί ναι, δεν... και να πούμε, παιδιά, να τα κάνουμε και τα δύο μαζί, να γλιτώσουμε. Δεν τους πάει πολύ στρωμένα αυτή η χρονιά. Δεν τους ξεκίνησε καλά. Πολλά και έξοδα. Και θα πάει και ακόμα χειρότερα. Πολλά έξοδα. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος, εντάξει. Πολλά έξοδα. Δεν πάει καλά αυτή η χρονιά. Δεν ξεκίνησε καλά. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι τα ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το παιχνίδι περιμένουμε, ναι, όχι, σήμερα, να πούμε τώρα. Όλοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε, η ομάδα είναι στην Λαμία. Αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα. Στο μπάσκετ, από την άλλη, δεν υπήρχε δράση αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των αγώνων της Εθνικής. Λείπουν οι διεθνείς Χρυσικόπουλος Αθηναίου και Κόνιαρης. Έχουν ακόμα ένα παιχνίδι και αναμένονται αύριο πίσω στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, υπάρχει και ο Μορέιρα. Η Αγκόλα σφράγισε, νομίζω, το εισιτήριό της για το. Αγκόλα, είσαι ρε, Σιάγκα. Δεν θα σφράγισε η Αγκόλα τώρα. Ποιο Καμερούν και ποια ακτή λεπαντοστού. Με ποιους έπαιζαν, ρε, χθες το έβαζα στο site. Με το Καμερούν. Όχι. Περίμενε, περίμενε. Σομαλία, ποιον. Όχι. Περίμενε. Λοιπόν. Και Μορέιρα, μάλιστα, από τους κορυφαίους και διακριτές. Τίποτα, πλάκα κάνει ο Μορέιρα εκεί στην Αφρική. Λοιπόν, δεν τους βλέπει. Με υπογραφή Μορέιρα, το τσάντ. 90-50. Έβαλε 50 πόντους στο ιστορικό τσάντ. Εντάξει. Στο... Τι να το πεις, βασικά. Στο μάνα 100%. Στο μπάσκετ είχαμε την Παρασκευή και τη σύγκρουση του Γκάρετ με τον Ντέπιτς. Ναι. Δηλαδή, όλα αν τα έχεις. Να συγκρούνται δύο παίκτες και να τραυματίζονται και οι δύο. Ο Γκάρετ χτύπησε στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού. Φοβερά πράγματα, εντάξει. Ο Ντέπιτς από την άλλη στο πρόσωπο. Σήμερα ουσιαστικά θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή τους για να δούμε αν προέκυψε κάποιο θέμα μετά από αυτή τη σύγκρουση. Αλλά από σήμερα η ομάδα ουσιαστικά επιστρέφει στο γήπεδο κανονικά και στις προπονήσεις. Και σιγά σιγά είπαμε από αύριο και οι διεθνείς. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο για το μπάσκετ. Εντάξει, το μπάσκετ έπαιζε. Τουλάχιστον σήμερα. Έπαιζε non-stop ένα δίμηνο. Ναι. Και με ταξίδια μεγάλα, όχι Θεσσαλονίκη, ας πούμε, Λονδίνο, που ήταν το άντε Λευκορωσία, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το χειρότερο. Μιλάμε τώρα, πήγανε στην Τενερίφη, που ήταν στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Εντάξει. Πάντως ήταν γενικά ένα καλό Σαββατοκύριακο για τον Δικέφαλο. Εντάξει. Το πόλο των ανδρών κέρδισε τον Νόχα Νίων 12-6 το Σάββατο το μεσημέρι στο Ποσειδόνιο. Οι γυναίκες στο βόλεϊ πήραν ακόμα μία νίκη, διατηρούν το απόλυτο. Κέρδισαν τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ. Το βόλεϊ των ανδρών είχε ένα εύκολο απόγευμα στο Ζιρίνιο, κέρδισε την Κηφισιά με 3-0 σετ. Σημαντική νίκη και αυτή. Φαίνεται η ομάδα να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της. Η ομάδα μπάσκετ των γυναικών την Κυριακή το μεσημέρι κέρδισε τον Ηρακλή μέσα στο Ιβανόφιο 82-58. Και οι γυναίκες του ποδοσφαίρου πήραν εύκολα το ντέρμπι με τον Άρη εκτός έδρας. Με 3-1 και τον Άρη μάλιστα να μειώνει στο 90 φεύγα. Mm-hmm. Πολύ καλή εμφάνιση και των γυναικών. Για ένα τμήμα που άκουσε πολλά ώρας τέχνης. Ναι. Δηλαδή και άνθρωποι που δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα. Απλώς η αποχώρηση της Παντελιάδου, της Δημητρίγεβιτς με προορισμό τον Άρη. Συν την αποχώρηση της Χαμαλίδου στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, δημιούργησε έτσι ένα κακό κλίμα γύρω από την ομάδα. Να. Και μια κριτική στον ερασιτέχνη ότι διαλύει ένα επιτυχημένο τμήμα. Τα κορίτσια απέδειξαν ότι κάθε άλλο παρά διαλυμένες είναι σαν ομάδα.
Εντάξει, κέρδισαν τον επίδοξο πρωταθλητή με 3-1 και συνεχίζουν έχοντας το απόλυτο των εικόν να πάρουν ένα ακόμα πρωτάθλημα. Αυτά με τον Εραστέχνη. Θα έχουμε και μια συνέντευξη αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε σε 5 λεπτάκια. Νομίζω από τις πρωταγωνίστρες της ομάδας. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, διαβάζω το ΠΑΟΚ 24 βάρα από φέτος στο Champions League. Εντάξει, εγώ είμαι παιδιά από τους απεσιόδοξους, πιστεύω ότι θα μπει βάρ και στο τσάντ, στο μπάσκετ. Και εμείς ακόμα θα περιμένουμε τον υφυπουργό και το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης και δεν ξέρω πώς το λένε. Θα βγαίνει ο Βασιλιάδης και θα λέει πιλωτικά το 2022. Ναι, οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε τον πλειοδότη, θα εγκριθεί από το Συμβούλιο ΤΑΔΕ ο διαγωνισμός και θα προχωρήσουμε. Εντάξει, μια ιδέα και μισή, πραγματικά. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν εκτεθεί 100.000 φορές και απορείς πραγματικά και ανθρώπινα και λες όταν δεν μπορούν να φανούν συνεπείς στην εφαρμογή ενός συστήματος στο ποδόσφαιρο, αυτοί οι άνθρωποι θα σώσουν τη χώρα. Όχι είναι η απάντηση, ούτε αυτή, ούτε η επόμενη, ούτε η προηγούμενη. Εντάξει, ξαναλέω, θα μπει βαρ μέχρι και στο τσάντ, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στη Super League θα περιμένουμε πότε θα δεήσουν να εφαρμόσουν το video assistant referee. Εν τω μεταξύ, δες τώρα, για τη φάση των 16 του Champions League, δηλαδή μιλάμε ότι αποφασίστηκε τώρα και η εφαρμογή δεν είναι... έχει διαγωνισμούς και κλειστές προσφορές και επιτροπές. Η εφαρμογή είναι τώρα, άμεση, μιλάμε και στις 16, στην επόμενη φάση δηλαδή, ναι. Θα έχει κανονικά το VAR. Αυτό αναφέρεται, ας πούμε, σήμερα στο Sky Sports και στο Associated Press. Πάμε Μπελομουντζιακό. Δεν είναι, δεν είναι ακόμα επίσημο. Αλλά αυτό βγαίνει ότι έχει αποφασιστεί και ξεκινάει. Δηλαδή σκέψε τώρα, εμείς το είπαμε ότι το σκεφτόμαστε πέρσι. Έχουμε φτάσει Δεκέμβρη του 18, τίποτα. Πιλωτικά ίσως στο τελικό, ξέρω εγώ. Και θα έχει ξέρεις ενδιαφέρον να βγει κάποια στιγμή ότι για να εφαρμοστεί το Champions League μπορεί να κοστίζει και εγώ 7 εκατομμύρια και στη Super League για να μπει στη Λαμία και αυτά, ναι, 25 γιατί... 10 είχε πει ο υφυπουργός, αλλά να λίγο πληθωρισμός. Λίγο το τραβήξαμε από εδώ, λίγο το τραβήξαμε από εκεί, λίγο θα χρειαστεί παραπάνω εκεί, λίγο έπεσε είναι το ρούβλι, ανέβηκε εδώ. Το ευρώ, έπεσε το... Ναι. Η λίρα. Εντάξει, είναι 25 εκατομμύρια τελικά για να μπει το VAR στη Super League. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όντω να βγουν τα νούμερα από το Champions League άμα γίνει, αν προχωρήσει και να δούμε πού φτάνουν πούμε, τα νούμερα και τι ακούγεται εδώ. Εντάξει, είναι αστειότητες όπως αστεί είναι η πλειοψηφία των Ελλήνων διαιτητών. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά έχουμε δει στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος ουσιαστικά έχουμε δει αποφάσεις που πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Δεν ξέρω ποιοι είχαν δόλο, ποιοι δεν έχουν την ικανότητα να κρίνουν, ποιοι λύγησαν από την πίεση, ποιοι φοβήθηκαν. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει και νομίζω δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Εντάξει, το αποτέλεσμα βλέπουμε. Δεν είναι παιδιά παιχνίδια ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Να μην ενδιαφέρει και πολύ, μιλάμε για την κορυφαία κατηγορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν και διαιτητές όπως ο Τζοβάρας, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι όντως. Ναι. Με αρκετό χρόνο καθαρό ποδοσφαίρου. Ναι, είχε, ναι. Εντάξει, κατάφερε με δύο αποφάσεις, ειδικά το πέναλτι, το δεύτερο του Άρη. Όχι το χέρι, ναι, το δεύτερο. Το πρώτο είναι πέναλτι, εντάξει. Το δεύτερο, ναι. Το δεύτερο του Άρη, γιατί θεωρώ ότι οριακά είναι και πέναλτι και το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Αν και το κερδίζει όχι, εντάξει, ο παίκτης του Παναθηναϊκού με έξυπνο τρόπο, δίνεται, αλλά μπαίνει το πόδι, δίνεται. Εντάξει, δεν θα πω στη διαδικασία τώρα να τι είπε ο ένας καθηγητής, άλλη ιστορία και αυτή με τους καθηγητές. Εδώ βγήκε ο ίδιος ο Σιώπης χθες και είπε ότι συγγνώμη το έκανα και σε άλλο. Και είπε ο Βαρούχας ότι, ναι, ο Βαρούχας είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Μετά βέβαια ο Σιώπης σήμερα βγήκε και είπε άλλα πράγματα. Ανασκεύασε λίγο και ο Σιώπης, ξέχασε τι είπε χθες και είπε άλλα σήμερα. Ξύπνησε αλλιώς σήμερα, δεν ξέρω. Ξύπνησε αλλιώς ή. Ναι. Κάτι έγινε. Κάτι... Το είπαν, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν λέμε εμείς ότι το VAR θα τα λύσει όλα. Θα έρθει και θα είναι όλα καθαρά από αύριο. Αλλά θα μπορούν να κάποια πράγματα... Το πέναλτι του Άρη άμα το δεν δεις, το βλέπαμε. Ναι, δεν μπορείς, δηλαδή, πραγματικά, αν δεις το VAR, δεν μπορείς να αποφασίσεις ότι είναι πέναλτι. Δεν το δίνεις, τελείωσε. Δεν λέμε ότι θα δώσει λύση για όλα, αλλά μέχρι ένα σημείο θα υπάρχει μια καλή κρίση, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα δούμε και με το VAR. Τι θα γίνει, λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με την συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια για την τελική ευθεία και με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα σοβαρότητα. Στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24, το πρώτο της εβδομάδας, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια
του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή, δεν ξέρω γιατί. Είναι νωρίς ακόμα, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι νωρίς ακόμα. Στο μυαλό είναι η Λαμία. Ο έξυπνος όμως, αγάπη, το καθαρίζει από νωρίς το θέμα και δεν τρέχει μετά τελευταία στιγμή. Ναι, και επίσης, αν τελειώσουν τα εισιτήρια γρήγορα και δώσουμε λιγότερα αύριο και δεν έχετε τη δυνατότητα μετά να διεκδικήσετε το εισιτήριο, τι θα λέτε τότε? Εμείς θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο, αλλά σήμερα. Αμάρες τέτοιο. Πες ότι αύριο θα δώσουμε ένα. Λοιπόν, FM κενό, πάω κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για να κερδίσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα την Κυριακή στην Τούμπα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή την Θωμαή Βαρδαλή, εκ των ηγετών του φετινού ΠΑΟΚ. Εντάξει, η οποία χθες σαφώς και έπαιξε μεγάλο ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΝΕ με 1-3 και μάλιστα πέτυχε ένα γκολ που όσοι το είδαμε, εντάξει, δεν βλέπουμε συχνά, σίγουρα στα γυναικεία γήπεδα, αλλά ακόμα και στα ανδρικά. Καλησπέρα, Θωμαή. Καλησπέρα και από μένα. Γίνεται μάλλον συνήθεια να βάζεις ωραία γκολ. Δηλαδή και την προηγούμενη αγωνιστική έβαλες ένα πολύ ωραίο γκολ με σούτ έξω την περιοχή και εχθές με ανάποδο ψαλιδάκι μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Το ψάχνεις αυτό ή βγαίνει και απλά πετυχαίνεις εντυπωσιακά γκολ πέρα από σημαντικά? Όχι, δεν το ψάχνω, αλλά πιστεύω βγαίνει, όλο ξεκινάει από ομαδική προσπάθεια. Δηλαδή και το γκολ που βάζω ξεκινάει από ωραία συνεργασία. Και πιστεύω φέτος είναι χαρακτηριστικό της ομάδας η ομαδικότητα. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής και αυτός είναι ο στόχος μας. Εκτός από τις νίκες να παίζουμε και όμορφο ποδόσφαιρο. Όσοι δεν έχουν δει τον γκολ της Θωμαή, σας μπουν στο διαδίκτυο, στο YouTube υπάρχει. Πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά νομίζω περισσότερο εντυπωσιακή, Θωμαή, ήταν η νίκη επί του Άρη. Μια ομάδα που σίγουρα ενισχύθηκε. Εντάξει, και πέρσι ήταν δυνατή. Φέτος ενισχύθηκε. Σαφώς και έχει στόχο το πρωτάθλημα. Δεχτήκατε, όχι εσείς ακριβώς, ο ερασιτέχνης αρκετή κριτική γιατί η ομάδα θεωρητικά αποδυναμώθηκε. Νομίζω έγινε πολλή κουβέντα για την αποχώρηση της Παντελιάδου, της Δημητρίγκης, της Χαμαλίδου στον Άρη. Αλλά εσείς δείξατε εκθές περίτρανα ότι μάλλον είστε το φαβορί και δεν θα είναι εύκολο για καμία ομάδα να σας πάρει αυτό που κατακτάτε κάθε χρόνο σχεδόν. Είναι έτσι τα πράγματα? Φυσικά και είναι έτσι. Και από τη στιγμή που αυτά όλα τα σχόλια απευθύνονταν σε εμάς, απευθύνονται βασικά και σε εμάς τις παίκτριες, αλλά και στη διοίκηση, γιατί όλοι είμαστε μια ομάδα. Σωστά. Για μένα, προσωπικά και εμάς τα παίκτες δεν μας αγγίζουν όλα αυτά, γιατί ξέρουμε πραγματικά τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Πιστεύω ότι το κλίμα είναι από τα 15 χρόνια που είμαι στην ομάδα είναι καλύτερο από ποτέ. Τώρα δεν σχολιάσω το τι λέει ο καθένας και τι σχολιάζουν κάποιοι που δεν παρακολουθούν το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί αυτοί που πραγματικά ακολουθούν χρόνια την ομάδα και είναι κοντά στην ομάδα ξέρουν την αλήθεια. Δεν θα σχολιάσω τίποτα γι' αυτό. Θα πω ότι είμαστε πολύ συγκεντρωμένες, με το κεφάλι κάτω δουλεύουμε καθημερινά και ο στόχος δεν αλλάζει, είτε φύγουν κάποιες παίκτρες είτε είναι στην ομάδα. Ο στόχος είναι ο ίδιος. Και πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Σωστά. Αυτό έγραψε και η διοίκηση της ομάδας χθες, μια ανακοίνωση ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και καμία παίκτρια πάνω από την ομάδα. Θωμαή, είναι μεγάλη βοήθεια για σένα φέτος η παρουσία της Μπετανκούρ στην επίθεση? Πώς είναι η συνεργασία? Γιατί είναι μια παίκτρια που, εντάξει, στην Ελλάδα έχει δείξει τα διαπιστευτήριά της και με το καλημέρα δείχνει πόσο έμπειρη είναι και ποιοτική παίκτρια. Πολύ μεγάλη παίκτρια. Στην Καρδίτσα βέβαια είχε μάθει να λειτουργεί λίγο διαφορετικά γιατί όλη η ομάδα έπαιζε για αυτήνα, αλλά δείχνει ότι προσαρμόζεται πάρα πολύ και στο ομαδικό παιχνίδι. Η ποιότητά της είναι άριστη και θα πω και για τη Σπυριδονίδου, επίσης είναι πάρα πολύ καλή στην επίθεση και πιστεύω γενικά είμαστε
πολύ καλά σαν ομάδα. Δηλαδή βγάζουμε ωραίες φάσεις όταν παίζουμε αυτό που μπορούμε, παίζουμε κάτω την μπάλα, θα βάζουμε πολλά γκολ και πιστεύω μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερα εχθές. Το ΜΑΗ έχει καταφέρει αυτή η ομάδα και έχει φτιάξει, εντάξει, μικρό είναι η αλήθεια, πυρήνα οπαδών της ομάδας αυτής. Σας λείπει γενικότερα η βοήθεια από περισσότερο κόσμο? Είναι δύσκολο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ακόμα και όταν μιλάμε για μια ομάδα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να έρθει στο γήπεδο περισσότερο κόσμο? Αλλά ξαναλέω, έχετε κάνει σίγουρα μια ομάδα φιλάθλων που σας ακολουθούν συνέχεια. Θα θέλατε περισσότερη βοήθεια από τον κόσμο γενικότερα? Σίγουρα, αυτό το λέμε όλα τα χρόνια, γιατί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Δεν βγαίνει στον κόσμο στο τέλος της χρονιάς ότι η γυναική ομάδα πήρε το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια κτλ. Ασχολούνται λίγες μέρες με αυτό και τελείωσε η υπόθεση. Δεν είναι όσο δύσκολο φαίνεται, γιατί όσο πάνε τα χρόνια ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Σωστά, ομάδες. Και το έχουμε παράπονο, είναι αλήθεια. Φέτος έχουμε κάνει μια νέα αρχή με πολύ νεαρές παίκτριες, κάποιες ταλαντούχες και έμπειρες. Θέλαμε τον κόσμο περισσότερο δίπλα μας, θα θέλαμε να ακουστεί περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό για μας ότι και η διοίκηση του Εραστέχνη μας στηρίζει πάρα πολύ φέτος. Μας παρέχει ό,τι θέλουμε. Και φυσικά η βοήθεια της ΠΑΕ, που είμαστε φέτος στη Μεσήμβρια, πραγματικά άριστες εγκαταστάσεις. Γι' αυτό κάνουμε τα πάντα για να τους ευχαριστήσουμε και να βγάλουμε αστροπρόσωπη την ομάδα για άλλη μια φορά να πετύχουμε το στόχο μας. Και επίσης θέλω να πω ότι εκτός από το στόχο που είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο, αν αυτό γίνει, είναι και η πορεία στην Ευρώπη, μια καλύτερη πορεία στην Ευρώπη. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε από τώρα για αυτό το κομμάτι. Είναι ένα αποθυμένο για αυτήν την ομάδα, και για εσάς και για τους προπονητές και για τον κόσμο και για τη διοίκηση του Εραστέχνη. Μια καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, γιατί εντάξει είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω είναι ένα αποθυμένο όλων σας δικαιολογημένα. Φυσικά, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και πέρσι που περάσαμε στο 32, βλέπουμε ότι η δυναμικότητα των ομάδων, στις 30 καλύτερες τέλος πάντων ομάδες, έχουμε μεγάλη διαφορά, γιατί πάνω απ' όλα έχουν καλύτερα πρωταθλήματα από εμάς. Δηλαδή, εμείς θα παίξουμε 2-3 αγώνες σε ρυθμούς αντίστοιχους, ενώ αυτοί θα παίξουν 20 αγώνες σε αυτούς τους ρυθμούς. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να πας ψηλότερα. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί η ομάδα να πάει ψηλότερα στην Ευρώπη. Και σε πολλές χώρες στο ΜΑΗ μιλάμε για επαγγελματικό γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι. Όχι ερασιτεχνικό. Όπου δουλεύετε πολλές από εσάς το πρωί και το απόγευμα κάνετε προπόνηση, είναι επαγγελματίες. Επαγγελματικό, ναι. Από αυτό ζουν, από αυτό αμείβονται, δεν κάνουν τίποτα άλλο και είναι επικεντρωμένοι εκεί. Στο ΜΑΗ, έχοντας ζήσει το αμερικάνικο όνειρο και έχοντας την τύχη και το προνόμιο, θα έλεγα, να παίξει ποδόσφαιρο στην Αμερική. Εντάξει, φαντάζομαι η εμπειρία ήταν φανταστική, οκ. Okay. Όντως εκεί το ποδόσφαιρο, το γυναικείο, το βλέπουμε και με την εθνική ομάδα της Αμερικής. Είναι σε άνθηση εδώ και πολλά χρόνια. Με την εμπειρία αυτή, βλέπεις να έχουμε στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο μια μικρή βελτίωση έστω κάθε χρόνο, ή τα πράγματα είναι στάσιμα? Όχι στον ΠΑΟΚ, εντάξει, που γίνεται ό,τι μπορούμε. Γενικά, τα γήπεδα, η οργάνωση, οι διαιτητές, όλο αυτό το πακέτο, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, έστω μικρή, ή είναι μια κατάσταση πάνω κάτω η ίδια κάθε χρόνο? Όχι, για μένα πιστεύω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες και από την ΕΠΟ, με διάφορα προγράμματα για την ανάδειξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, και επίσης γίνονται και πάρα πολλές ομάδες κάθε χρόνο. Πολλά νεαρά κορίτσια αρχίζουν να ασχολούνται με αυτό και συνεχώς βγαίνουν ταλέντα. Πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο καλό το πρωτάθλημα, και για μένα θα αλλάξει όλο αυτό και θα αρχίσει να ασχολείται ο κόσμος μόνο αν γίνουν αναγκαστικά γυναικείες ομάδες στην ΑΕθνική. Δηλαδή, όπως είναι και η ΚΑΠΑ20, να έχουν όλες οι ομάδες. Ναι. Πιστεύω θα αρχίσει να ασχολείται και περισσότερο ο κόσμος. Αυτό,
Αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει άνθηση στο γενικό ποδόσφαιρο. Και βλέπω ναι, ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο. Από την ομάδα μας να πω ότι φέτος έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος και υπάρχουν πολλές ταλαντούχες παίκτες που είναι στις εθνικές, στις μικρές. Και είναι άξιοι να παίξουν και στην δεκάδα. Δηλαδή είναι πολύ θετικό αυτό το κομμάτι. Τελευταία ερώτηση του Μαΐ. Παρακολουθείς το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ των ανδρών? Είσαι κοντά στην ομάδα, πηγαίνεις στο γήπεδο? Εννοείται. Ανέκαθεν χρόνια δεν χάνω αγώνα. Ακόμη και στην Αμερική ξενυχτούσα πολλές φορές ή έβλεπα, ας πούμε, στο μάθημα τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Για την προσπάθεια της ομάδας να πάρει φέτος, το πρωτάθλημα. Είμαι σίγουρη για την ομάδα. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Βλέπω ένα πολύ καλό κλίμα και είναι πολύ δεμένη ομάδα. Και αυτό μέχρι στιγμής βγαίνει. Μπορεί να μην παίζουμε το ποδόσφαιρο που παίζαμε πέρσι, αλλά σημαντικό είναι ότι παίρνουμε τα αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι θα πάρουμε τον double φέτος. Μακάρι να έχεις δίκιο. Όλος ο κόσμος αυτό περιμένει. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση δική σας είναι με την προοδευτική Περάματος, σωστά? Ναι, ναι, την Κυριακή που μας έρχεται στη Μεσήμβρια. Τι ώρα? 3 η ώρα. Ωραία. Όσοι μπορούν, ας περάσουν μια βόλτα να στηρίξουν τη γυναική ομάδα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει 4 νίκες σε 4 μάτς. Σωστά? Έχετε να παίξετε και ένα μάτς με την τελική δεκαετία. Ναι, και έχουμε και ένα λιγότερο, ναι, ναι, που αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχεις βασικά υγεία και όλες οι παίκτρες της γυναικείας ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάρετε το πρωτάθλημα έτσι αίτητες, να συνεχίσετε με νίκες. Δεν είναι και πολλά τα ντέρμπι, είναι αλήθεια, εντάξει. Το πρώτο το πήρατε με εμφαντικό τρόπο. Μακάρι και η συνέχεια να είναι ανάλογη και μακάρι από μάτς σε μάτς να έχετε και περισσότερο κόσμο στο πλευρό σας, γιατί είναι αυτό που είπες, έχετε και ένα μικρό παράπονο δικαιολογημένο νομίζω. Παρότι έχετε το δικό σας πυρήνα φίλων που σας ακολουθεί και στη Θεσσαλονίκη και εκτός. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμαή, που ήσουν στον αέρα του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την Θωμαή Βαρδαλή, η οποία, ξαναλέω, πέτυχε 2 γκολ χθες. Κάντε τον κόπο όσοι δεν το έχετε δει και δείτε το δεύτερο γκολ. Μέσα στη μικρή περιοχή, με πλάτη προς την εστία, σηκώνει την μπάλα, κάνει ανάποδο ψαλιδάκι και πετυχαίνει το 0-3 με το οποίο τελείωσε το ημίχρονο. Για μια ομάδα, ξαναλέω, που άκουσε πάρα πολύ κριτική από ανθρώπους που έχει δίκιο το ΜΑΗ που δεν είναι κοντά στην ομάδα. Απλώς προκάλεσε μουρμούρες η αποχώρηση βασικών παικτριών, αλλά δείχνει η ομάδα ότι μπορεί να τα καταφέρει και ήδη πολλοί έχουν αναθεωρήσει και έχουν μετανιώσει τη τόση σκληρή κριτική που έκαναν το καλοκαίρι ότι ο Ραστέχνης διαλύει την ομάδα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, είμαστε νομίζω στο τέλος. Δεν ξέρω αν η Αγάπη. Όχι, με καλύψατε. Με καλύψατε πλήρως. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι στις 7 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λαμία στο πανέμορφο, λίγο χειρότερο από το Stamford Bridge, ΔΑΚ Λαμίας. Ποιος ήταν αυτό, πριν σιγά αριστερία? Τώρα ένα παλιό γήπεδο ήτανε. Δεν γέμισε κιόλας, δεν το γέμισαν. Δεν μας άφησαν να το γεμίσουμε. Έχει το Stamford Bridge και το λόφο που έχει στη Λαμία που μπορεί να πάει και φέτος. Κοιτάς από δεξιά αριστερά και βλέπεις κάτι σπίτια, κάτι πολυκατοικίες, κάτι τέτοια. Εντάξει ρε φίλε, ένα κανονικό γήπεδο. Του ΠΑΟΚ το νέο γήπεδο θα είναι 10 κλάσεις ανώτερο. Ναι. Κόλλησες λίγο. Το νέο γήπεδο. Το πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο από το Stamford Bridge. Καλά, για την Αγία Σοφιά. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Για την Αγία Σοφιά. Καλά, για τη Σοφιά τώρα. Δεν θα βλέπει κανέναν όταν γίνει. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πολύ κακά δημοσιογραφικά στέριο, να ξέρεις. Στο Stamford Bridge. Το λέγαμε πολύ και πριν το μάτσο ότι. Πάρα πολύ στενά. Σε όλα τα αγγλικά γήπεδα. Δεν χωρούσε λάπτοπ, το τι εννοείς αυτό το πράγμα. Δεν χωρούσε. Το είχαμε στα πόδια μας κανονικά. Δεν χωρούσε. Εντάξει. Ναι. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Λοιπόν, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 13. Το 1. Το 7. Περίμενε, το 1. Λοιπόν. Στεφανίδης Μωυσής. Στεφανίδης Μωυσής, το κινητό σε 8.33. Λοιπόν, το 7.
Το 7, Δημήτριος Σίμος. Το κινητό σε 018. Το 11. Το 11. Παπα-Νικολάου Νίκος. Το κινητό σε 112. Το 13. Το 13. Δέσποινα Πατσαβούδη. Το κινητό σε 880. Παοκάρα λέει Νίκη Μελάρισα και πάμε για 8 ακόμα τελικούς. 18 αριστερή. 18 τι είπα. 8. 18. Και το 3 τελευταίο. 18. Και το τελευταίο. 3. Παπαγεωργίου Μαρία, το κινητό σε 771. Αυτοί είναι οι νικητές. Θα ενημερωθείτε στα επόμενα λεπτά από την γραμματεία του Λίμπερο. Θα κάνουμε μία σύσκεψη αύριο και θα αποφασιστεί αν θα δώσουμε 5. Ή αν επειδή σήμερα δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή, γιατί μάλλον ο κόσμος δεν θέλει να πάει στην Τούμπα να δει μάλλον τον Πάο τον πρωτοπόρο. Μάλλον δεν θέλει. Θα δώσουμε λιγότερα. Ρε φίλε, θα. Μπορεί να με δώσουμε και καθόλου. Τιμωρία. Ή θα δώσουμε με δύσκολο quiz. Ναι. Να δυσκολέψουμε λίγο. Πόσα γκολ έβαλε ο Τσαουσίλα στον ΠΑΟΚ. Παναγία μου. Το ξέρει Τσαουσίλα. Τον ξέρω, τον έχω προστάρει, μιλά, αλλά πόσα γκολ έχει βάλει. Τον έφερε ο Βουλινός ως τον πρώτο σκόρερ του ρουμανικού πρωταθλήματος. Και. Ενθουσιασμός, αυτά δεν υπήρχαν. Ναι, ναι. YouTube, ούτε ίντερνετ, ούτε τρασφερμάτ, ούτε τίποτα. Ναι. Εντάξει. Πέτυχε ένα γκολ στο κύπελο, αν δεν κάνω λάθος, σε 15 μάτς μιλάμε, εντάξει. Επιτυχία. Ένα στα 15. Δηλαδή το παλτό Τσαουσίλα αν έβγαινε τότε, υπήρχε κάποια εταιρεία marketing να βγάλει παλτό Τσαουσίλα. Θα ξεπουλούσε. Θα όχι, θα ξεπουλούσε. Δεν θα προλάβαινε να φτιάχνει παλτά Τσαουσίλα. Λοιπόν, αυτά θα μείνετε στο Λίμπερο γιατί ακολουθεί ο Βασιλιάς με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ναι, κάτι είδα. Εντάξει, πραγματικά νομίζω θα είναι απολαυστική η σημερινή εκπομπή από τις 2 μέχρι τις 3. Πάντα στο Λίμπερο 107 και 4 και υπενθυμίζω ξανά 7 η ώρα. Από νωρίτερα, πιο νωρίς θα είναι εκεί ο Σταύρος Κόλκας. Οτιδήποτε συμβεί στο Δάκ Λαμίας πριν, κατά τη διάρκεια, μετά το τέλος του αγώνα, θα το ακούσετε ζωντανά στο Λίμπερο 107 και 4. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Βασιλιάς. Καλό μεσημέρι.